Μαλακία η φετινή πρωταπηλιά, παιδιά. Δεν είχε τόσο καλές φάρσες. Μάλλον οι μεγάλες εταιρείες έχουν διάφορα οικονομικά προβλήματα, οπότε είχαν άλλες κοτούρες και δεν οργανώθηκαν να μας στήσουν ωραίες φάρσες όπως τις προηγούμενες χρονιές. Εδώ είμαστε όμως εμείς για να σας φέρουμε τις προηγούμενες πρωταπηλιάδικες φάρσες από τις χρονιές που μας πέρασαν. Και όντως υπήρχαν πάρα πολλές καλές και επιτυχημένες. Βλέπω όμως κάποιοι από εσάς ίσως να θεωρούν ότι αργήσαμε, ότι πέρασε η πρωταπηλιά, ε! Μήπως να τα αφήσουμε το βίντεο, ε! Μας πείτε ότι καθυστερήσαμε. Άντε, δεν κάνουμε βίντεο. Πάμε να δούμε τώρα τις 10 καλύτερες πρωταπηλιάτικες φάρσεις που έχουν υπάρξει ποτέ. Στη 10η θέση, μια φάρσα την οποία πρέπει να βάλω στο top 10 για να μην γκρινιάξετε κάποιοι ότι «Α, υπάρχει σε όλα τα top 5 και τα top 10». PlayStation Flow. Είναι μια ιδέα της Sony όπου θα μπορούμε να κολυμπήσουμε μέσα σε πισίνα και συγκεκριμένα η Sony σκέφτηκε το 2015 ότι θα μπορούσε να δημιουργήσει μια συσκευή με την οποία θα τη φορούσαμε, ένα βασικά μαγιό σετάκι με γυαλιά και όλα αυτά, και θα υπάρχει και ένα PS button το οποίο θα πατάμε και θα συνδέεται με την κονσόλα, και αφού θα βουτήξουμε σε μια πισίνα ή στη θάλασσα ή όπου θέλουμε, θα έχει εμβέλει αυτό με το PlayStation 4 και θα μπορούμε λοιπόν να κολυμπήσουμε και ο χαρακτήρας μας μέσα στο video game να κάνει ακριβώς τις κινήσεις που κάνουμε και εμείς. Βέβαια η φάρσα ήταν τόσο fail που και οι ίδιοι ηθοποιοί γελούσανε, είναι οι κλασικές commercial farces, τις οποίες έχει στήσει κάποιος businessman μαζί με το τμήμα marketing και κάνουν μπαμ από χιλιόμετρα ότι είναι farces. Τις καταλαβαίνεις από τα πρώτα δευτερόλεπτα. Το PlayStation Flow θα περιείχε ένα set μαγιό αλλά και έναν στεγνοτήρα για να μπορείτε να στεγνώνετε πιο γρήγορα. Okay. Πάντως εγώ θα προτιμούσα το PlayStation The Board Game, το οποίο βγήκε ως φάρσα πέρυσι το 2018 και είναι ένα επιτραπέζιο PlayStation. Αυτό θα το έπαιζα με μεγαλύτερη ευκολία. Στην ένατη θέση το Football Manager 1888. Ναι, δεν έκανα λάθος χρονολογία. 1888. Πώς θα σας φαινόταν να παίζετε Manager Game με τις πρώτες ομάδες ποδοσφαίρου στην Αγγλία? Αυτό σκέφτηκε λοιπόν η Sports Interactive, δημιουργός της ομώνυμης σειράς, και σκαρφίστηκε το να μπορούμε να παίξουμε ένα Manager Game χρονολογίας 1888 και με το ανάλογο user interface. Δηλαδή, ξέρετε τώρα, ξεθοριασμένα γραφικά που θυμίζουν retro και όλες αυτές τις ιστορίες. Βέβαια, το video game, αν φτιαχνόταν ποτέ, θα περιείχε και στατιστικά όπως ευγένεια, δυστροπία, πόσο gentleman είναι κάποιος. Ενώ, μάλιστα, όταν θα πηγαίνετε να αγοράσετε έναν παίχτη, θα υπήρχε και αναφορά του πότε θα τον καλέσουν στο στρατό. Γιατί οι εποχές εκείνο τον καιρό ήταν διαφορετικές. Δεν μπορούσε να αποφύγει τη θητεία σου όπως γίνεται σήμερα με τους επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Στην 8η θέση για τους fans της Nvidia έχουμε το GeForce GTX G Assist. Το 2017 λοιπόν Nvidia μας παρουσίασε ένα AI assistant που θα μπορεί να παίζει games όταν εμείς θα λείπουμε από το PC, και μάλιστα τόσο καλό είναι το AI αυτό που θα έχει την νοοτροπία ενός e-sports player. Έτσι θα μπορείτε να πάτε η ευκαιρία ενόχλητη, να τσιμπήσετε κάτι ή να πιείτε ένα ψυχτικό σας, ενώ το AI θα παίζει για εσάς. Στην 7η θέση, μια εταιρεία η οποία είναι expert στις πρωταπηλιάτικες φάρσες, η Razer. Το Razer Scion είναι ένα ρομποτάκι που συμπαθήσαμε πάρα πολύ. Έσκασε μύτη το 2017, ένα AI robot, το οποίο σας κάνει παρέα, σας ψυχαγωγεί, μεταφέρει μηνύματα σε φίλους σας και ταυτόχρονα ελέγχει το σωματικό σας βάρος και τα συναισθήματά σας. Επίσης έχει VR συμβατότητα και μπορείτε να δείτε και να μιλήσετε μέσα από την κάμερά του. Το ρομποτάκι αυτό έχει πάνω του χαρακτηριστικά που παραπέμπουν στη Razer, όπως το λογότυπο, τόσο στα αυτιά όσο και στο στήθος του και το σχετικό headset που φοράει. Επίσης η Razer είχε πει ότι θα υπάρξει και DLC με τις φωνές των PewDiePie, Syndicate και πολλών ακόμη YouTubers, ακόμα και το διευθύνων συμβούλου της Razer, Min Liang Tan. Στην 6η θέση, κάτι που κανείς δεν θα ήθελε να παίξει, Assassin's Creed με Kinect. Η Ubisoft σκέφτηκε την εποχή που το Kinect ήταν στα πάνω του να δημιουργήσει ένα τρέλερ στο οποίο διάφοροι gamers είχαν μαζευτεί παρέα και δοκίμαζαν να παίξουν Assassin's Creed με Kinect. Η φάση είναι ότι κάποιοι, ας πούμε, κάνανε μέχρι και τούμπες ή ξέρω εγώ Leap of Faith και οι υπόλοιποι τους μαζεύανε από τα τραύματα που θα είχαν. Εγώ προσωπικά δεν θα το έκανα ακόμα και αν με πλήρωναν. Στην 5η θέση πάμε στην κατηγορία μαγιά του να κάνεις όντως πράξη την πρωταπηλιάτικη φάρσα σου. Path of Exile Battle Royale. Ένα action RPG το οποίο ξεκίνησε με τον τίτλο Diablo Clone, αλλά μέσα σε λίγες εβδομάδες είδαμε ότι έχει τόσο βαθύ gameplay, ειδικά σε αυτό το απίστευτο skill tree του, και τόσο έτσι όμορφη ατμόσφαιρα και ωραίο κόσμο που το συμπαθήσαμε πραγματικά. Και είναι free to play και όχι pay to win. Επειδή λοιπόν η ομάδα Grinding Gear Games από τη Νέα Ζηλανδία γουστάρει να τρολάρει κόσμο, τρόλαρε και τα Battle Royale Games τα οποία ήταν τότε της μόδας και συγκεκριμένα το 2018. Το Battle Royale Mode που υποτίθεται θα υπήρχε,
δέχονταν minimum 20 παίκτες και μόλις μαζευόταν 20 μέσα σε 30 δευτερόλεπτα θα έπρεπε να συμπληρωθούν και οι υπόλοιποι για να μαζευτούν 100 παίκτες οι οποίοι παίζαν κανονικά Battle Royale, παιδιά. Την 1η Απριλίου του 2018 υπήρχε διαθέσιμο Battle Royale Mode στο Path of Exile, όσοι προλάβαν το έπαιξαν. Υπήρχε κανονικά λοιπόν κύκλος που μίκρανε, εχθροί και άφθονο loot. Και στο τέλος επιβιώνει μόνο ένας. Ωραίες εποχές, υπάρχουν σχετικά βίντεο στο YouTube, μπορείτε να τα δείτε. Στην τέταρτη θέση, φυσικά η Blizzard με τα Pandaren του World of Warcraft. Το 2002 λοιπόν, τόσο παλιά είναι αυτή η φάρσα, η Blizzard ανακοίνωσε τότε 1η Απριλιά ότι θα υπήρχε μια νέα φυλή στο Warcraft 3, το Strategy, με την ονομασία Pandaren και θα ήταν playable. Τελικά υλοποίησε τα πάντα, αυτό το έκανε πράξη και σε μόνιμη βάση κιόλας, όχι μόνο για μία μέρα, και τα έβαλε στο World of Warcraft. Φυσικά με το expansion World of Warcraft Mists of Pandaria το 2012. Να λοιπόν, πώς μια ωραία πρωταπριλιατική φάρσα μπορεί να γίνει πράξη. Αυτό που επίσης μπορεί να γίνει πράξη και που έγινε και δημιούργησε παγκόσμιο πάταγο σε κινητά τηλέφωνα, το μεγαλύτερο που έχει γίνει ποτέ, είναι το Pokémon Go, το οποίο ξεκίνησε, παιδιά, ως μια φάρσα της Google. Το Google Maps Pokémon Challenge είχε σκάσει μύτη το 2014. Εκεί όπου η Google μας το εμφάνισε ως ένα υποτιθέμενο video game στο οποίο θα βγαίνουμε με τα Google Maps και θα στοχεύουμε τα κινητά μας και θα πιάνουμε Pokémon. Και όλα αυτά με την τεχνολογία Augmented Reality. Τελικά η Nintendo, η The Pokémon Company και η Niantic που έχει δημιουργήσει ήδη κάτι αντίστοιχο, δηλαδή το Ingress το 2012, ψηθήκανε, ενώσαν τις δυνάμεις τους και έφτιαξαν το Pokémon Go, το οποίο κυκλοφόρησε το 2016 και στο οποίο φυσικά κυνηγούσαμε Pokémon με το κινητό μας τηλέφωνο με τη γνωστή κίνηση swipe, πότε έπιανε, πότε όχι, πότε ταΐζαμε φρουτάκια. Τέλος πάντων, ήταν ένα video game που έκανε έναν κύκλο μηνών, θα λέγαμε, αλλά βέβαια μας ανάγκασε να βγούμε από τα σπίτια μας ως gamers και να αρχίσουμε κυνηγάμε Pokémon στον δρόμο. Στη δεύτερη θέση πάλι η Razer. Τα έχει κυκλοφορήσει όλα. Δεν θα κυκλοφορήσει και η Razer το στιέρα κάποια στιγμή? Απορούν κάποιοι. Γιατί όχι? Διότι το 2016 το project Breadwinner είναι μια τοστιέρα της Razer με λεντάκια. Στην συγκεκριμένη πρωταπριλιατική φάρσα πριν από 3 χρόνια, οι εργαζόμενοι της Razer μας έλεγαν με ένα πολύ σοβαρό ύφος ότι δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από ένα toast με το οποίο ξεκινά η μέρα. Και τι καλύτερο από ένα τοστάκι Razer. Ένα toast με το λογότυπο της Razer. Υπάρχει επίσης Facebook page στην οποία μπορείτε να κάνετε like αν θέλετε να δημιουργήσει η Razer όντως την τοστιέρα αυτή. Ζητάει 1.000.000 likes αυτή η Facebook page, δυστυχώς έχει πάρει μόλις 43.000. Πάντως να αναφέρω έτσι για την ιστορία ότι η Razer έχει βγάλει μέχρι και παγωθήκες. Δεν κάνω πλάκα, μας τις έχει στείλει και έχω ανεβάσει και σχετική φώτο σε Instagram, μπορεί και σε Facebook. Έχουνε πλάκα, παιδιά. Δεν την έχω χρησιμοποιήσει από τότε, την έχω απλά συλλεκτική να κάθεται. Και στη νούμερο 1 θέση. Της καλύτερης πρωταπριλιάτικης φάρσας, ο Σενγκ Λονγκ. Ένας ζωντανός τρόλος που δεν υπήρξε ποτέ και εμφανίστηκε από λάθος μετάφραση του Street Fighter. Ο Σενγκ Λονγκ είναι γνωστός από την ατάκα του Ryu στο Street Fighter 2 που λέει «You must defeat my dragon punch to stand a chance», η οποία μεταφράστηκε λάθος από τα ιαπωνικά «You must defeat Σενγκ Λονγκ to stand a chance». Ο συγκεκριμένος μεταφραστής έκανε την πατάτα, η οποία διορθώθηκε σε μετέπειτα patch της Capcom. Δυστυχώς όμως τα arcade μας, γιατί δεν μπορείς να πατσάρεις ένα arcade, έχει ήδη κυκλοφορήσει στην αγορά. Βγήκε λοιπόν και έγινε γνωστή η ατάκα του Ryu όταν κερδίζει μια μάχη ως «You must defeat Shang Long to stand a chance». Το είδαμε στα περισσότερα Street Fighter 2 arcade και έτσι μας έμεινε στο μυαλό. Ωστόσο, το περιοδικό Electronic Gaming Monthly τον Απρίλιο του 1992, σε μια εποχή όπου ο περισσότερος κόσμος στον πλανήτη δεν γνώριζε μέσω του ίντερνετ ότι δεν υπάρχει Shang Long και ότι έχει γίνει λάθος στη μετάφραση, έγραψε πώς θα καταφέρετε και εσείς να ξεκλειδώσετε το Shang Long στο Street Fighter. Φυσικά στο Street Fighter 2 δεν υπάρχει χαρακτήρας Shang Long και έτσι μπορούμε να πούμε ότι το περιοδικό ψάρωσε τους αναγνώστες του και βέβαια τους ψάρωσε πολύ εύκολα, γιατί όταν σε ένα site διαβάζεις μια είδηση 1η Απριλίου ψηλιάζεις ότι ίσως να είναι φάρσα. Όταν σε ένα περιοδικό όμως το αγοράζεις και δεν είναι 1η Απριλίου η μέρα που θα το αγοράσεις, τρως τη φάρσα στη μάπα. Θα μπορούσατε λοιπόν, υποτίθεται, στην τελευταία πίστα του Street Fighter 2, όταν παίζετε με τον M. Bison, που είναι το τελικό boss, να πατήσετε μια αλληλουχία κουμπιών και να εμφανιστεί ο Shang Long και εκείνο τον αντιμετωπίσετε. Ο Shang Long λοιπόν τότε στο Street Fighter 2 υποτίθεται ότι ήταν ένας δάσκαλος του Ryu και του Ken, ο οποίος ήταν πανίσχυρος. Ωστόσο, η συγκεκριμένη φάρσα μετεξελίχθηκε και το 2015 το YouTube κανάλι N64 Mario έφτιαξε το παρακάτω βίντεο που βλέπετε, όπου παρουσίασε πώς θα μπορούσε να είναι ο Shang Long αναβιώντας έτσι τη θρυλική αυτή φάρσα. Μάλιστα, προσέδωσε κινήσεις στο χαρακτήρα όπως ανάποδο ελικοπτεράκι και συνεχόμενα fireball. Capcom, σε παρακαλούμε, φτιάξε το Shang Long ως χαρακτήρα
και θα τον πληρώναμε ακόμα και αν έβγαινε σε DLC. Αυτές ήταν λοιπόν οι καλύτερες πρωταπηλιάτικες φάρσεις που έχουν υπάρξει ποτέ στη βιομηχανία των games. Φυσικά το top 10 είναι σχετικό, οι απόψεις είναι υποκειμενικές, στον καθένα να αρέσουν διαφορετικές φάρσες. Αν σας άρεσε, μπορείτε να αφήσετε ένα σχόλιο για τις φάρσες που είδατε, ποια ήταν η αγαπημένη σας και φυσικά να γράψετε κι εσείς με τη σειρά σας σε ένα σχόλιο ποιες είναι οι αγαπημένες σας πρωταπηλιάτικες φάρσες από τη βιομηχανία των video games και της τεχνολογίας γενικότερα. Για περισσότερα βίντεο όπως αυτό το best of, κάντε like, share και subscribe φυσικά και κλικ στο καμπανάκι για να ενημερώνεστε για τα νέα μας βίντεο. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλοι καλά. Bye!